Χαιρετίζουμε τις σημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ταξικών σωματείων, συνδικάτων, φορέων και εργαζομένων που δεν συμβιβάστηκαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι, ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα των εργατών στα ναυπηγεία και στο ναυπηγείο Ελευσίνας και πίεσαν μέσα από τις κινητοποιήσεις τους να μην χαθούν δεδουλευμένα αποζημιώσεις θέσεις εργασίας. Κατάφεραν κάτω από την αγωνιστική πίεση να βελτιωθούν κάτι λίγα, που η κυβέρνηση υποστήριζε ότι δεν γίνονταν. Αυτό δείχνει και επιβεβαιώνει ότι οι αγωνιστικές κινητοποίησεις φέρνουν αποτελέσματα και όσο πιο μαζικές είναι, τόσα περισσότερα θα κερδίζονται. Γι' αυτό μισείτε τους αγώνες των εργαζομένων και χρησιμοποιείτε τα μάτσα μπράβους της εργοδοσίας, που καταπατά εργατικά δικαιώματα. Αυτό κάνατε σήμερα, χτυπώντας με χημικά και τραυματίζοντας τους απεργούς της Μαλαματίνας. Γιατί διεκδικούσαν το δίκαιο και τη δουλειά τους. Έχετε βαριές ευθύνες και σας καταγγέλουμε. Οι ευθύνες σας είναι μεγάλες και αναδείχνει ότι οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται τους θεωρείτε εχθρούς σας. Στον ιδιοκτήτη όμως διαγράψατε χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για να προχωρήσει στη συνέχεια σε 15 απολύσεις. Αυτοί είσαστε και η απάντηση είναι μία. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, να είσαστε σίγουροι. Τώρα στο νομοσχέδιο. Παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, παραμένει ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο. Προωθείται ειδικό εργασιακό καθεστώς, μετατρέποντας σε ειδική οικονομική ζώνη το ναυπηγείο. Γι' αυτό και δεν διασφαλίζεται με απόλυτο και καθαρό τρόπο υπάρχοντες θέσεις εργασίας. Δεν κατοχυρώνεται τα σημερινά δικαιώματα και συμβάσεις εργασίας που έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά παραπέμπεται σε νέα συλλογική σύμβαση, γενικά και αόριστα. Αλλά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα και η αποπληρωμή των δεδουλευμένων δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως ακριβώς ζητούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η εργοδοσία θα προσπαθήσουν οι προσλήψεις να γίνουν με δυσμενέστερους εργασιακούς και οικονομικούς όρους. Συνεπώς, ο αγώνας συνεχίζεται και το ΚΚΕ εκφράζει την πλήρη στήριξή του. Γι' αυτό και ο σημερινός ρίζοσπαστης το έχει πρωτοσέλιδο με τίτλο «Αγωνιστικό συναγερμό ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα». Ουσιαστικά είναι ένα νομοσχέδιο μη χρειαζούμενο. Θα μπορούσατε κατευθείαν να πάτε στο δικαστήριο. Όμως εξασφαλίζει την εξουσιοδότηση του κυρίου Υπουργού για να εκπροσωπήσει το δημόσιο στο δικαστήριο. Ταυτόχρονα, επειδή η διαγραφή χρέους για τον επενδυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μόνο σε τέτοιους χαρίζεται χρέη, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα κατά ομολογία και έκφραση του κυρίου Υπουργού που είναι και στα πρακτικά, θέλει νομικά να είναι καλυμμένος. Όμως, το κυριότερο είναι η εξέλιξη των ναυπηγείων στη χώρα μας. Πώς συμβαίνει ο ελληνόκτητος μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο να μην διαθέτει μεγάλα και σύγχρονα ναυπηγεία στην Ελλάδα? Είναι οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρόθυμες ελληνικές κυβερνήσεις που οδήγησαν την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία σε πορεία διάλυσης, με οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων και των παραγωγικών δυνατήτων της χώρας. Την ίδια ώρα που οι Έλληνες εφοπλιστές αναπτύσσονται ραγδαία, απολαμβάνοντας τα μεγάλα προνόμια και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές που τους παρέχει το αστικό κράτος, χτίζοντας εκατοντάδες πλοία στα ασιατικά ναυπηγεία. 173 παραγγελίες νέων πλοίων φέτος, 104 πέρυσι. Την ίδια στιγμή η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στη χώρα μας απαξιώνεται ραγδαία στη ζώνη περάματος, στο Σκαραμαγκά, Ελευσίνα, Νεώριο, στα ναυπηγεία Χαλκίδας. Αυτή την πορεία πιστοποιούν και τα ίδια τα νούμερα. Το 1990 δούλευαν 10.000 περίπου εργαζόμενοι.
σήμερα υποαπασχολούνται με μειωμένους μισθούς, ελαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα με τις οικογένειές τους στη φτώχεια και δυστυχία. Έχετε σύμπνοια τα κόμματα. Ανεξάρτητα αν αυτό το νομοθέτημα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όμως είναι και δικό τους παιδί. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας, αυτό το διάστημα απασχολούνται περίπου 600 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου. Η μισθοδοσία τους καλύπτεται κατά 70% από το πολεμικό ναυτικό και το υπόλοιπο 30% από την εταιρεία, που εδώ και 5 χρόνια δεν δίνει δεκάρα τσακιστή. Έχουν γνωρίσει οι εργαζόμενοι την απληρωσιά σε σημείο που να μην έχουν να ταΐσουν την οικογένεια, τα παιδιά τους και να αναζητούν συσίτια. Σε τέτοια κατάσταση τους έχετε οδηγήσει. Τους εξασφαλίζει σήμερα αυτό το νομοθέτημα? Πλήρως όχι, παρά τις νομοθετικές βελτιώσεις που παραμένουν γενικές και αόριστες. Ποιους εξασφαλίζει? Αποκλειστικά τον επενδυτή, όπου προβλέπονται προκλητικές και απαράδεκτες ευνοϊκές ρυθμίσεις, με διαγραφή περίπου κατά 100% προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο, τόκων κλπ. Πάμπολες ευκολίες πληρωμής και ούτω καθεξής. Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βγαίνουν σε πληστηριασμό. Αυτό είναι το ταξικό και βάρβαρο απάνθρωπο σύστημά σας. Ευνοείται το καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος του λαού, τσακίζοντας λαϊκές ανάγκες. Όμως, ποιος είναι ο επενδυτής και τι στόχο εξυπηρετεί? Επενδυτής είναι η ελληνοαμερικανική εταιρεία Onex, στο πλευρό της οποίας είναι και ο ιταλικός ναυπηγικός κολοσσός, Φινκατσιέρι, που συνεργάζεται στενά με τη ΣΥΠΑ και τις ανάγκες του αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού. Δραστηριοποιείται και στην ναυπήγηση εμπορικών πλοίων. Χρειάζονται λοιπόν τα ναυπηγεία Ελευσίνας σαν σημείο ναυπηγοεπισκευής για τον έκτο στόλο, μετατρέποντας σε συνδυασμό με τη Σούδα και τη Σύρο ολόκληρη την Ελλάδα σε μόνιμο αγκυροβόλιο και ορμητήριό του για τα δολοφονικά νατοϊκά σχέδια σε όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα υπάρχει οικονομικό μερίδιο από την προμήθεια 4 κορβετών του πολεμικού ναυτικού, σύν τον εξυγχρονισμό των 4 παλιών φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Σχέδια υπάρχουν. Όπως το πακέτο με το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα περίπου 5 δισεκατομμύρια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τα έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Κυρίως υπάρχει ενδιαφέρον και για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, όπως θέλει η αστική τάξη, για να αναβαθμίσει τη θέση της. Συνεπώς, ο σχεδιασμός εντάσσεται στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ, που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, μπλέκοντας το λαό και τη χώρα στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Οι εξελίξεις στην περιοχή Ανατολικής Μεσογείου επιταχύνονται με βάση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην ενέργεια. Και από την αρχή τα ναυπηγεία είχαν ζήτηση και έντονους ανταγωνισμούς. Όμως η κυβέρνηση είχε αποφασίσει, και αυτό σήμερα προωθείται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή business που πάνε να στηθούν για ανάγκες του ΝΑΤΟ με χρήμα του ελληνικού λαού σε βασικές υποδομές της χώρας, στα χέρια ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων. Εξάλλου, είναι γνωστές οι δηλώσεις, και έχουν ενδιαφέρον να το θυμόμαστε, του πρώην Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας για το ναυπηγείο Ελευσίνας πριν 2 περίπου χρόνια, όπου ανέφερε με τα λόγια του, τα είχε γράψει κιόλας, με την επένδυση της Onex η Ελευσίνα μπορεί να γίνει και πάλι μια παγκόσμιας κλάσης ναυπηγική υποδομή, υποστηρίζοντας τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, τον έκτον αμερικάνικο στόλο, πλωτές μονάδες επανεροποίησης, υπεράκτιες πλατφόρμες και άλλα αμυντικά και εμπορικά πλοία. Είναι ακριβώς τα λόγια του. Αλλά και ο σημερινός νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Τσούνης, πριν από λίγες μέρες,
Μόνο τυχαία δεν ήταν η δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται έντονα στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και τους Καραμαγκά. Φυσικά, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με την Κίνα. Είναι φανερό ότι βιάζεστε να το προωθήσετε. Και ποιος την πληρώνει? Μα οι εργαζόμενοι, όπως την πλήρωσαν και στην περίπτωση του νεωρίου Σύρου. Είναι το μοντέλο που εξυμνείτε και φέρνετε σαν παράδειγμα επιτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν υπάρχει, ανεξάρτητα τον ζητάνε σήμερα, υποκριτικά. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν μέσω εργολάβων, αμείβονται με την ώρα, με ατομικές συμβάσεις, δεν έχουν συγκροτημένα δικαιώματα όπως αμοιβή υπεροριών, άδειες, επιδόματα, δώρα. Οι σταθερές σχέσεις εργασίας είναι άπιαστο όνειρο. Ταυτόχρονα χαρίστηκαν στον επενδυτή τεράστια χρέη που είχε η εταιρεία απέναντι στους εργαζόμενους και αναγκάστηκαν να υπογράψουν μεταχρονολογημένη απόλυση για να μην λάβουν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις ενός έτους. Εκβιασμοί προκειμένου να προχωρήσει τότε η πώληση. Ακριβώς αυτό είναι το μοντέλο που πρόθεσε και υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νεόριο της ΣΥΡΟΥ, που εσείς το θεωρείτε επιτυχημένο και επανειλημμένα εκφράζετε το θαυμασμό σας, γιατί το ίδιο κάνετε και τώρα. Οι εκτροματικές του διατάξεις ουσιαστικά εξασφαλίζουν απόλυση όλων των εργαζομένων και κούρεμα δεδουλεμένων οφειλών για διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών. Είναι αόριστη η δέσμευση για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των υπολείπων δεδουλευμένων και ό,τι τεχνικές βελτιώσεις έγιναν, δεν αλλάζουν την ουσία. Η δέσμευση για επαναπρόσληψη των απολυμένων παραμένει γενική και αόριστη. Πολύ περισσότερο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, οι συμβάσεις και τα δικαιώματα που αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν σήμερα. Επιπλέον οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποχαρακτηρίζονται και δεν θεωρούνται πλέον εργατικές, δηλαδή εξομοιώνονται με αυτές οποιοδήποτε πιστωτή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ικανοποίησή τους. Αλλά και τα άλλα άρθρα που δεν αναφέρονται στο ναυπηγείο Ελευσίνας ικανοποιούν άλλες ανάγκες τουριστικών επιχειρήσεων σε βάρος των συμφερόντων του λαού, αλλά και σε βάρος του περιβάλλοντος. Με άλοθη ότι θα αντιμετωπίσει αυτό το νομοθέτημα που φέρνεται σήμερα, τη μη σωστή εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης από τον κύριο της επένδυσης για την ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού και που αφορά κενά και ασάφειες του νόμου, όμως στην ουσία κοροϊδεύετε και δεν απαντήσατε ούτε και σε ερωτήματα που τέθηκαν. Γιατί? Μα γιατί ουσιαστικά επιδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό με τσάμπα κρατική γη, ακόμα και με ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, η απώλεια των εκτάσεων, που δεν αποκλείουμε να είναι παραγωγική γεωργική γη ή και κρατικά δάση, δηλαδή, όχι μόνο χαρίζεται γη που ανήκει σε όλους την κοινωνία, αλλά υποβαθμίζεται και το περιβάλλον που δήθεν κόπτεστε στο βωμό των κερδών των καπιταλιστών. Σε ό,τι αφορά το τρίτο κεφάλαιο για τον εσωτερικό ελεκτή, η κυβέρνηση θέτει τις προϋποθέσεις για τον εσωτερικό έλεγχο. Είναι αναγκαίος, ωστόσο είναι ένα εργαλείο που άλλα πράγματα εξυπηρετεί, την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μάλιστα, για τον εσωτερικό ελεκτή, το νομοσχέδιο θέτει προϋποθέσεις για την ένταξή του στο Μητρώο, απαξιώνοντας προκλητικά τα πτυχία των οικονομολόγων, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά, ειδικά αυτά που είναι στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, τα πτυχία και οι υπηρεσιακοί τίτλοι σπουδών αποσυνδέονται πλήρως από το επάγγελμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους να πιστοποιούνται
από πτυχιούχους κολεγίων και άλλων με υποδέστερους τίτλους. Φυσικά και τα καταψηφίζουμε. Συνολικά καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Για μας η ανάπτυξη των ναυπηγείων σε συνδυασμό με την ολόκληρη ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του εργάτη στην παραγωγή και στον εργατικό κοινωνικό έλεγχο θα αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Οι αποκλειστικά σύγχρονες και ασφαλείς κοινωνικοποιημένες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες θα εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση των εργαζομένων με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και μετεκπαίδευση με πρόγραμμα σπουδών, τεχνικά μέσα και πρακτική άσκηση που ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας σταθερή δουλειά με προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, όθηση στους κλάδους της βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι θα συμβάλλουν σχεδιασμένα με σύγχρονες ασφαλείς υπηρεσίες στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πλοίων, με επέκταση και σε άλλους τομείς των μεταφορών, της εθνικής άμυνας, της χαλιβουργίας, των ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να υπηρετηθούν οι ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της ναυτιλίας υπέρ του λαού. Αυτή η πολιτική πρόταση συμφέρει το λαό, γιατί εγγυάται την λαϊκή ευημερία. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, εφαρμόζεται τον κανόνα, δηλαδή τελευταία στιγμή τις φέρνετε, μετά ζητάτε προτάσεις βελτίωσης, αφού καλά-καλά δεν προλαβαίνουμε να τις διαβάσουμε, κοροϊδεύετε. Όμως, από αντιλαϊκή πολιτική δεν μπορεί κανείς να περιμένει φιλολαϊκές τροπολογίες. Αυτό γίνεται μόνο όταν τα συνδικάτα δυνατά αποφασισμένα είναι έξω από τη Βουλή και πιέζουν για το δίκιο τους. Αυτή είναι η ουσία και γι' αυτό μόνο τότε θα έχουμε και φιλολαϊκά αποτελέσματα.